Καλώς ήρθατε στο κανάλι R Project DIY. Εύχομαι σε όλες και όλους μία ασφαλή, χαρούμενη και δημιουργική χρονιά. Στο πρώτο βίντεο του 2022 θα σας δείξω πώς αναδημιούργησα μία παλιά ξύλινη συρταριέρα σε ένα σύγχρονο έπιπλο για την είσοδο του σπιτιού μου. Πρέπει να σας πω ότι τη συρταριέρα αυτή είχα αναπαλαιώσει το 2014 με χρώματα κυμολίας για το τότε δωμάτιο της κόρης μου. Τώρα όμως αποφάσισα η αλλαγή να είναι ριζική και εκτός από το χρώμα να αλλάξει η μορφή και η χρήση της. Σκέφτηκα λοιπόν να καταργήσω τα 4 μικρά συρτάρια και να κρατήσω τα 3 μεγάλα. Για να το πετύχω αυτό, αφαίρεσα το επάνω ξύλο της συρταριέρας, καθώς επίσης και τα στηρίγματα για τα μικρά συρτάρια. Προσάρμοσα λοιπόν σε μήκος το ξύλο που αφαίρεσα, έτσι ώστε να το τοποθετήσω σαν ράφι πάνω από τα 3 συρτάρια. Όλες τις σκοπές των ξύλων τις έκανα με τη σέγα. Αφού στερέωσα καλά το ράφι με κόλλα και βίδες, στη συνέχεια κάλυψα το επάνω μέρος της συρταριέρας με ένα καινούριο κομμάτι ξύλου από πεύκο, το οποίο αγόρασα από το Practiker. Επιπλέον, έτριψα καλά όλο το έπιπλο για να φύγει το παλιό χρώμα κυμολίας και επίσης στόκαρα και έτριψα τα σημεία που υπήρχαν βαθουλώματα ή ατέλειες. Στο σημείο αυτό το έπιπλο ήταν έτοιμο για αστάρωμα. Εδώ βλέπετε την εικόνα του μετά το πρώτο χέρι. Χρειάστηκε και δεύτερο χέρι, ειδικά για το επάνω μέρος, γιατί ήθελα να είμαι σίγουρη ότι θα καλυφθούν οι ρόζοι που έχει το πεύκο. Αφού στέγνωσε καλά το αστάρι, πέρασα δύο χέρια χρώματος κυμολίας σε μία ανοιχτή κρέμα απόχρωση, η οποία θα λειτουργούσε ως βάση για την τεχνική που εφάρμοσα στα συρτάρια, την οποία θα δείτε αμέσως μετά. Όπως σας έχω πει και σε άλλο βίντεο, όταν έχω να κάνω μελίες και επίπεδες επιφάνειες, προτιμώ να τις βάφω με ρολό από σφουγγάρι και όχι με πινέλο, για να αποφεύγω τις πινελιές που μπορεί να μείνουν, ειδικά με το χρώμα κυμολίας που είναι πολύ συνηθισμένο. Τέλος, για να σφραγίσω το χρώμα και να προστατεύσω το έπιπλο από τη συχνή χρήση που θα είχε ως έπιπλο εισόδου, χρησιμοποίησα βερνίκι νερού. Τα συρτάρια αντί να τα βάψω, αποφάσισα να τα καλύψω με μία ταπετσαρία από μίμηση ψάθας, έτσι ώστε να ταιριάζουν με τα ψάθινα καλαθάκια που θα έβαζα στο ράφι πάνω από τα συρτάρια. Για να κολλήσω την ταπετσαρία, χρησιμοποίησα την ειδική κόλλα, την οποία και άφησα πάνω στην ταπετσαρία για περίπου 5 λεπτά πριν την τοποθετήσω στην επιφάνεια του συρταριού. Στη συνέχεια, με έναν χάρακα και με τα χέρια μου, προσπάθησα να μην μείνουν φουσκάλες με αέρα και να γίνει λεία η επιφάνεια. Τα πόμολα που χρησιμοποίησα είναι αυτές οι ρετρό χουφτίτσες σε παλαιωμένο ίνοξ χρώμα, τα οποία αγόρασα από το Leroy Merlin. Τέλος, για να ανανεωθεί και το εσωτερικό των συρταριών, τοποθέτησα στον πάτο τους αυτοκόλλητο σε ρολό σε μπες χρώμα. Δείτε λοιπόν την τελική μορφή που πήρε η συρταριέρα. Την τοποθέτησα στην είσοδο του σπιτιού ως έπιπλο υποδοχής με παράλληλα μεγάλο αποθηκευτικό χώρο. Είμαι πολύ χαρούμενη με αυτό το DIY, όχι μόνο γιατί μου άρεσε το αποτέλεσμα, αλλά γιατί κατάφερα να δώσω μία τρίτη ζωή σε ένα παλιό έπιπλο. Ελπίζω να σας άρεσε η κατασκευή του σημερινού βίντεο όσο και σε μένα. Εάν ναι, πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνουν καινούργια βίντεο. Τέλος, μπορείτε να ακολουθήσετε το κανάλι σε Instagram, Facebook και Pinterest. Τα λέμε πολύ σύντομα με ακόμα περισσότερα δημιουργικά DIYs.